Επιτυχία. Πώς είσαι? Καλά. Έχουμε πολύ καιρό να ξυπνήσουμε μαζί. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε μακαρόνια με φέτα. Μακαρόνια με φέτα. Ναι, αλλά όχι μακαρόνια με φέτα έτσι απλά. Μακαρόνια με φέτα ιδιαίτερα. Δηλαδή είναι καταπληκτική τεχνική και είναι τα πιο ωραία μακαρόνια με φέτα που έχεις φάει. Πόσο κοστίζει η συνταγή? Μακαρόνια με φέτα βράχει μου τι είναι. Θα βράσουμε τα μακαρόνια και θα βάλουμε φέτα. Δεν έχω γράψει. Αλλά μπορώ να πω ότι έχει αυτά τα υλικά. Έχει 200 γραμμάρια φέτα. Ωραία, να δούμε την καρτούλα μας τότε και να μας πεις μετά. Ναι. Λοιπόν, πάμε έχει να δούμε τα υλικά. Έχει κάτι ξεχωριστό αυτή η συνταγή? Σίγουρα. Σίγουρα, έχει πολλά ξεχωριστά. Θα τα δεις. Λοιπόν, θέλουμε 400 γραμμάρια μακαρόνια. Μακαρόνια είναι αυτό το κοφτό μακαρονάκι που παίρνουμε το οβάλ. Μακαρόνι μόνο αυτό ονομάζεται, να ξέρετε. Τα άλλα όλα δεν είναι μακαρόνια, είναι ζυμαρικά. Το μακαρόνι όταν λέμε είναι μακαρόνι αυτό. 800 γραμμάρια νερό, ζυγισμένο, ένα γάλα ευαπορέ, όχι ζαχαρόπο. Ναι. Ένα κουταλάκι corn flour, 2-3 κουταλιές μουστάρδα, πάει το μαχαίρι μου, Παναγία μου. 200 γραμμάρια τυριά που λιώνουν, δηλαδή αυτό το μίξ που έχει στο σούπερ μάρκετ με 2 ευρώ που έχει τα διάφορα τυριά που λιώνουν. Σας τραβούσες? Ναι. Ναι, ωραία. 200 γραμμάρια φέτα, αρκετό πιπέρι και συνοδευτικό. Γιατί θέλουμε μέσα στα μακαρόνια να έχει κάτι τραγανό, θα κάνουμε από πάνω ουσιαστικά μια φρυγανιά, αλλά αρωματική φρυγανιά. Θα πάρουμε 5 φέτες ψωμί λιτός, θα τις χτυπήσουμε στο μίξερ. Θα βάλουμε λίγο βούτυρο, 2 κουταλιές, μυρωδικά ξερά ή φρέσκα, ό,τι έχουμε τέλος πάντων σπίτι, πιπεράκι, λίγο σκόρδο μπορούμε να βάλουμε. Και θα κάνουμε από πάνω έτσι μια κρούστα στα μακαρόνια για να τη σερβίρουμε και να έχει κάτι τραγανό να τρώμε. Τη μουστάρδα που θα τη βάλεις? Στο φαγητό. Στα μακαρόνια θα βάλεις μουστάρδα? Φέι, σταμάτα. Στα μακαρόνια θα βάλεις. Θα δεις. Θα δεις. Στα μακαρόνια θα βάλεις μουστάρδα. Λοιπόν, παίρνουμε τη ζυγαριά, τη βάζουμε εδώ. Ωραία. Έχω μάθει όμως, πες. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, βάζουμε πάνω τη ζυγαριά και ζυγίζουμε 800 γραμμάρια νερό. Δηλαδή θα τα σουρώσουμε μετά? Όχι, κατευθείαν θα γίνει. Στον αυτόματο πιλότο είναι αυτά τα μακαρόνια. Λοιπόν, 800 γραμμάρια θα βάλω καυτό νερό. Εσείς μπορείτε να βάλετε βρύσες και να... Με μουστάρδα, ε. Θα βάλω πολύ λίγο. 4, 5, 6... Είναι λίγο ακόμα. Εσύ τα μακαρόνια τα ξέρεις ότι είναι αυτά τα... αυτό το είδος, ας πούμε? Όχι. Λοιπόν, μακαρόνια ονομάζεται μόνο αυτό. Τα άλλα μακαρόνια που λέμε εμείς μακαρόνια δεν είναι μακαρόνια, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν. Δεν είναι άλλο, παιδιά, εντάξει είμαστε. Η βλέψη είμαι ήσυχη. Λοιπόν. Δεν είμαι ήσυχη σήμερα, δεν του λέω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Απλώς θα κάνουμε μακαρόνια με φέτα και μουστάρδα. Να τα ρίξω? Όχι, ο Στέλιος θέλει κάτι να σου πει. Πες μου, πες μου. Πες Στέλιο μου, τι θέλετε να μου πείτε? Έχετε μαζευτεί κάτι, κάτι έχει γίνει. Ωραία. Λοιπόν, φέρτε αυτά και βάλω αυτά. Γιατί? Τι? Γιατί δεν είναι σωστό να βάλουμε εκείνα μέσα. Παιδιά, τι έχετε κάνει? Πείτε τι έχετε κάνει. Φέι, πρέπει να ρίξω. Ποια σου έδωσα δεύτερα? Αυτά. Ωραία. Παιδιά, τι έχει εδώ μέσα? Καλά, είστε γελοί. Κανονικά έπρεπε να... Ποιος έβαλε αυτό μέσα στα μακαρόνια? Γιατί ρε, γαμπλέ ρε. Αμάρε, Φέι. Και λέω, κάτι περίμεναν εδώ. Γιατί δεν άφησες να δούμε πόσα ήταν? Να επιπλέει και να λιώσει μέσα. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνει διαφορετικά. Τροπή! Αμάρφε, μία μέρα βρήκες και στην Αίση ήσυχη. Λοιπόν, ρίξαμε τα μακαρόνια μέσα στο νεράκι. Ωραία. Τα σπάμε. Ωραία. Παίρνουμε ένα γάλα ευαπορέ, χωρίς ζάχαρη, όχι ζαχαρούχο, και θα ρίξουμε περίπου τα 2 τρίτα μέσα. Αυτό δεν μου φαίνεται περίεργο, γιατί το τραχανά πολλές φορές προς το τέλος βάζουμε και γάλα. Ακριβώς. Δηλαδή, ζυμαρικό με γάλα δεν είναι. Δεν είναι κάτι περίεργο. Ναι. Λοιπόν, και θα είστε πάνω από τα μακαρόνια συνεχώς. Περίπου τα 2 τρίτα. Άρα 800 λίτρα, 800 ml νερό. Το διπλάσιο σε υγρασία όσο χρειάζεται. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν βάλαμε μισό κιλό μακαρόνια που είναι συσκευασία. Γιατί θέλουμε ακριβώς ένα γάλα ευαπορέ. Μπορείτε βέβαια να αυξήσετε άμα θέλετε τη δόση, να βάλετε ακριβώς μια συσκευασία. Θα βάλετε ένα κιλό νερό βέβαια. Έτσι. Απλά πρέπει να ανοίξουμε να βάλουμε λίγο ακόμα γάλα. Mm-hmm. Αυτό. Εγώ τη συνταγή την έχω σύμφωνα με το γάλα. Λοιπόν, και περιμένουμε εδώ πέρα. Βάζουμε στο. Μέχρι που να πάρει βράση. Γιατί τα μακαρόνια μπορεί να φτιάξει. Ναι, και ανακατεύουμε συνεχώς. Τώρα το γάλα, θα ετοιμάσουμε σε ένα άλλο μπολάκι. Θα πάρουμε. Εν μεταξύ, ξέρει ποιο την πάτησε. Την πάτησε ο Γιώργος και δεν την πάτησε εσύ. Και είναι μεγάλη αδικία. Πρωί-πρωί. Και περιμέναμε πώς και πώς να την πατήσει, αλλά δεν την πάτησε. Λοιπόν, παίρνουμε το υπόλοιπο γάλα που έχει μείνει.
Ξέρω ότι σας φαίνεται παράξενο σαν ιδέα το, αυτό που κάνουμε, αλλά πραγματικά θα βγουν τόσο νόστιμα που δεν θα το πιστέψετε. Λοιπόν, παίρνουμε μία κουταλιά cornflour και τη βάζουμε μέσα. Ανακατεύουμε λίγο να διαλυθεί στο κρύο γάλα. Έτσι. Γιατί βάζεις cornflour? Γιατί θα γίνει πολύ πιο κρεμώδης το φαγητό μας. Λοιπόν, και εδώ πέρα θα ρίξω και τη μουστάρδα που σου είπα πριν. Θα ρίξω περίπου 2 κουταλιές μουστάρδα, γιατί δεν θα δώσει ιδιαίτερη γεύση, απλά θα αλλάξει πολύ το χρώμα και θα φαίνεται πολύ τυρένιο το φαγητό μας. Κατάλαβες? Γιατί δεν βάζεις σαφράν? Σαφράν θα βγει, όχι κίτρινο, θα βγει πορτοκαλί. Και σαφράν δεν μπορεί να έχουν όλοι σπίτι. Κάτι που έλεγε ο Σκαρπούς κουρκουμά, στο κουρκουμά. Σάββατο, το είδατε, όχι το κουρκουμά. Κουρκουμά θα βάλουμε στην επόμενη συνταγή που έχουμε. Λοιπόν, στο MasterChef το είδα που λέει το βάζεις αυτό μόνο για χρώμα. Κουρκουμάς ήταν. Ο κουρκουμάς, όχι, έχει και ελάχιστη γεύση. Κουρκουμάς είναι το χαρακτηριστικό του κάρι, του φαγητού που τρώμε. Είναι αυτό που δίνει το κίτρινο χρώμα. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν θέλω να είναι πάρα πολύ δυνατά. Θέλουν περίπου 8 με 10 λεπτά τα μακαρόνια να γίνουν. Με το που πάρουν βράση, εγώ το έχω στο δυνατό εδώ πέρα, δεν θέλω τόσο δυνατά. Θα αλλάξω κατσαρόλα για να ελαττώσω λίγο την θερμοκρασία. Εντάξει, έπεσε. Απλά για να προλάβω να το δείξω ακριβώς πώς θα γίνει, γι' αυτό. Δεν θέλω όμως να βράσει πάρα πολύ, γιατί θα πιάσει και το γάλα κάτω. Καταλαβες? Θέλω σιγά σιγά. Στο 3 το έχω. Θα περιμένουμε να γίνουμε. Ωραία. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Ανακατεύουμε όλα αυτά τα υλικά μαζί. Μία κουταλιά cornflour, το υπόλοιπο γάλα μαζί με τη μουστάρδα. Και τα αφήνουμε. Πάλι βράζει πολύ δυνατά. Δεν θέλω τόσο δυνατά. Και πρέπει κάποιος να ανακατεύει όλη την ώρα από πάνω. Θα είμαι εγώ αυτός. Θα είσαι εσύ αυτός. Λοιπόν, άρα. Το μείγμα μας το έχουμε, αυτά είναι όλα τα υπόλοιπα υλικά που χρειαζόμαστε για τα ζυμαρικά μας και αυτά τα παίρνω πίσω και πάμε να ετοιμάσουμε το κουρτόν που σου είπα. Λοιπόν, μιξεράκι. Παίρνουμε 5 φέτες ψωμί, 6 έχω εδώ, 5. Ωραία, τις πάμε. Τις βάζουμε μέσα στο μίξερ. Α, και με αυτό εδώ τι είναι? Ποιο? Είναι από το γάλα που έφυγε. Λοιπόν, βάλαμε 5 φέτες ψωμί μέσα. Θα βάλω λίγα μυρωδικά. Ό,τι έχετε από μυρωδικό σπίτι θα βάλετε. Ξηρό, φρέσκο, ό,τι έχετε. Τι? Και χτυπάμε. Παίρνουμε ένα τηγανάκι και βάζουμε πάνω στη φωτιά. Το βουτυράκι δεν θα το βάλεις? Όχι ακόμα. Εσύ αυτή τη συνταγή που την είδες? Αυτό είναι το macaroni and cheese, το κλασικό, το αγγλικό. Ό,τι βλέπεις βγάλω το άμα έχει πιάσει το τέτοιο. Α. Είναι το κλασικό macaroni and cheese. Απλά εγώ το έχω κάνει λίγο ελληνικό, γιατί έχω βάλει και φέτα μέσα. Οπότε θα γίνει πολύ 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 πιο ελληνικό και πολύ πιο γευστικό. Λοιπόν, παίρνουμε τη φρυγανιά. Παίρνουμε ένα τηγανάκι, το βάζουμε τέρμα και θα ρίξουμε λίγο βούτυρο μέσα να κάψει. Γιατί θέλουμε να κάψει, να δώσει αυτή τη χαρακτηριστική γεύση που έχει το βούτυρο όταν καίει. Ουσιαστικά θα κάνουμε ένα κουρτόν σε φρυγανιά. Εντάξει, κάτσε να το δυναμώσω. Οι Άγγλοι το τρώνε αυτό δηλαδή. Άγγλοι, Αμερικάνοι, πια έχει γίνει πολύ της μόδας και στην Ελλάδα. Σε όλα τα ξενοδοχεία που υπάρχουν σαν μενού, ας πούμε, στο μεσημεριανό, μπορείς να έχεις μακαρόνι and cheese. Είναι το κλασικό, είναι το αγαπημένο των παιδιών. Ναι. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι το αγαπημένο των παιδιών, δηλαδή είναι το φαγητό που τρώνε. Κανονικά, γιατί δεν έβαλες φρέσκο γάλα και έβαλες ζάχαρο? Γιατί άμα βάλω φρέσκο γάλα θα πιάσει σίγουρα στον πάτο το γάλα. Εμείς βάζουμε βαπορέ για να μην πιάσει στον πάτο τελικά το γάλα και να βράσει και να γίνει ομοιόμορφο το φαγητό μας. Κανονικά βάζουν μπεσαμέλ, να το ξέρεις, η συνταγή γίνεται βράζει στο μακαρόνι, κάνεις μια μπεσαμέλ, κάτι που είναι πολύ δύσκολο και δεν γίνεται τόσο κρεμόδες. Στο τέλος θα δεις πόσο νόστιμα θα γίνουν τα ζυμαρικά μας. Συνέχισε εσύ, ανακάτευε και εγώ περιμένω να λιώσει το βούτυρο εδώ πέρα. Λοιπόν, περιμένουμε ένα λεπτό. Χτες τι έφαγες? Χτες έφαγα roast beef. Ποιος το έκανε? Εγώ. Αλήθεια? Στο μαγαζί. Έφαγα το πρωί, τι έφαγα? Το πρωί έφαγα ένα toast. Μετά έφαγα αυτό. Στο σπίτι δεν μαγειρεύεις? Αυτά που κάνω. Χθες είναι μεταξύ. Έκανα για σήμερα μία τάρτα με μανιτάρι για να ετοιμάσω, ναι. και την ξέχασα και μου κάηκε και έψαχνα 10 ώρα το βράδυ στο σούπερ μάρκετ για να κάνω άλλο φαγητό. Βρήκα. Είναι μία συγκεκριμένη τέτοια αλυσίδα που είναι ανοιχτή μέχρι τις 11 η ώρα, οπότε... Λοιπόν, βουτυράκι, ρίχνω μέσα στο ψωμάκι. Ωραία, και δέστε τι όμορφο που φαίνεται. Θα βάλω και λίγο αλατοπίπερο
Και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Έχει τα μυρωδικά, έχει τα λιτοπίπερα. Άμα θέλετε, μπορείτε να ρίξετε και λίγο κρεμμύδι, λίγο σκόρδο. Άμα θέλετε. Ωραία. Για να γίνει αρωματικό. Και το έχω τέρμα και θα ανακατέψω μέχρι που να τραγανίσει. Εδώ πέρα έχει τραβήξει καθόλου τα νερά. Θέλει κι άλλο. Λίγο ακόμα. Λοιπόν, περιμένουμε καθίστε να βγάλω ένα μακαρόνι να δω άμα έχει βράσει. Βά. Θέλει λίγο ακόμα. Μην νομίζεις. Θέλει πολύ λίγο ακόμα αυτό. Είναι σχεδόν. Έχω μυρίσει πάρα πολύ ωραία ψωμάκι. Λοιπόν, εδώ πέρα, υπενθυμίζω, για να μην πιάσει το γάλα, χαμηλή φωτιά, ανακατεύεται συνεχώς και όταν θα φάει στο τέλος και η Φέη και θα σας πει και τη γνώμη της, θα ειλικρινά, όχι επειδή θα σας το πει η Φέη, είναι το πιο νόστιμο πράγμα που έχετε φάει σαν μακαρόνια με φέτα. Δεν έχετε φάει κάτι πιο νόστιμο, γιατί θα ρίξουμε τα τυριά σε δόσεις, θα σου δείξω ακριβώς πώς πρέπει να το κάνουμε και θα γίνει πάρα πολύ κρεμόδες ή κρεμόδες είναι το σωστό. Κρεμόδες. Αυτό. Θα γίνει αυτό και είναι καταπληκτικό. Είναι τρομερό γεύμα να το κάνετε για το σπίτι, για τον άντρα σας, για τα παιδιά σας. Μπορείτε να το κρατήσετε και στο ψυγείο μετά να το ξαναζεστάνετε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και το κόστος από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι μικρό. Κοίταξε, 2 ευρώ και 2 ευρώ 4 ευρώ, 5 ευρώ τα ζυμαρικά και 1 ευρώ το ζαχαρούχο 6 ευρώ. Με 6 ευρώ. Με 6-7 ευρώ κάνετε ολόκληρη φαγητάρα, δεν είναι. Λοιπόν, όπως βλέπεις το περισσότερο νερό έχει απορροφηθεί από τα ζυμαρικά μας. Εσύ, Χριστίνα, που είσαι κοσμογυρισμένη, την ξέρεις αυτή τη συνταγή? Macaroni and cheese. Μακαρόνια. Mac and cheese. Βέβαια. Αυτό είναι και παιδικό φαγητό τέλειο. Τι. Είδες, είναι φαγητό. Αρέσει τα παιδιά πολύ. Αρέσει τα παιδιά. Αυτό που είπες και εσύ. Λοιπόν, μα είναι το αγαπημένο των παιδιών. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο μόλις σχεδόν έχει απορροφήσει τελείως το γάλα, ρίχνουμε το μείγμα που έχουμε κάνει με το υπόλοιπο γάλα, το cornflour και τη μουστάρδα, ουσιαστικά για να δέσει ακόμα πιο πολύ το μείγμα μας. Εντάξει, κάτσε να χαμηλώσω λίγο γιατί πάλι το δυνάμωσα. Ναι. Και μόλις δες εδώ τι έχει γίνει, έχει γίνει σαν μία μπεσαμέλ. Έχει γίνει πάρα πολύ. Λες και έχουμε ρίξει κρέμα γάλακτος. Μόνο για το χρώμα τη βάζεις. Και λίγο γεύση θα δώσει. Απλά μην βάλουμε πάρα πολύ και γίνει πάρα πολύ έντονο μουσαρδένιο. Δεν θέλουμε να γίνει πολύ μουσαρδένιο. Λοιπόν. Πρέπει να καταλάβεις αυτό που σου λέω, ανακάτεψε λίγο. Είναι αυτό που θέλαμε να κάνουμε τόση ώρα. Ναι, αλλά μου μυρίζει μουστάρδα, έντονα. Τώρα θα δεις που θα φύγει. Λοιπόν. Στην κανονική συνταγή βάζουν μουστάρδα ή το έβαλες εσύ? Εγώ. Μου είναι σίγουρη. Εσύ, δεν κάνω κανονικές συνταγές εγώ. Λοιπόν. Στην κλασική συνταγή του mac and cheese, όπως mac and cheese είναι τσένταρ τυρί μόνο. Ωραία. Μπεσαμέλ. Ωραία. Και μακαρόνια. Και το λίγο... οποίο το μπεσαμέλ όμως το πετυχαίνουμε ούτως άλλως με το γάλα, το ζαχαρούχο. Αυτό. Όχι, δεν είναι ζαχαρούχο. Συγγνώμη, το βαπορέ. Αν θέλω εγώ τη μουστάρδα, μπορώ να την αποφύγω? Μπορείτε να την αποφύγετε, αν θέλετε, αλλά ο Άκης σας ζητά να μην το αποφύγετε, να το βάλετε γιατί είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, και έξι τώρα. Βγάζουμε από τη φωτιά τελείως. Θέλω να βγάλεις τελείως από τη φωτιά. Σε αυτό το σημείο θέλει 8 λεπτά, είπαμε. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε. Ναι, από τη στιγμή που βάλαμε τα μακαρόνια. Γιατί δεν θέλουμε πια να είναι πάνω στη φωτιά. Και τι κάνουμε? Ρίχνουμε μία χούφτα τυρί. Ανακατεύουμε. Με το που τραβήξει τη μία χούφτα τυρί, ρίχνουμε την επόμενη. Δεν το ρίχνουμε όλο μαζί με τίποτα, εντάξει? Μάλιστα. Με το που τραβήξει την επόμενη, ρίχνουμε. Γιατί το ρίχνεις όλο μαζί? Γιατί θα δεις τι θα γίνει σε λίγο. Άμα το ρίξουμε όλο μαζί, αυτό που θα γίνει είναι να ξεράσει τα λάδια το τυρί. Και να φαίνεται πάνω βουτυράκι. Εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε να απορροφήσει όλο το τυρί και να γίνει τυρένιο για το φαγητό μας. Είναι ένα φαγητό το οποίο άρα το τρώμε ζεστό. Όχι και κρύο τρώγεται. Και δεν το τυρί πώς θα. Αυτό γίνεται. Γιατί το γάλα, άμα βάζαμε μπεσαμέλι κρέμα γάλακτος, το τυρί έρχεται και σφίγγει μετά από λίγο. Ενώ αυτό μένει κρεμόδες ή κρεμόδες. Μένει κρεμόδες. Μένει κρεμόδες ακόμα και μετά όταν κρυώσει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ παράξενο. Είναι μια συνταγή πολύ άρα σούπερ. Και κρύα τρώγεται παρότι έχει αρκετή ποσότητα. Ακριβώς. Και κρύο τρώγεται λες και μόλις το έχουμε βγάλει από την κατσαρόλα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλετε λίγα μυρωδικά άμα θέλετε, ίσα για το χρώμα, γιατί δεν φαίνεται κάτι πράσινο μέσα. Φαίνεται πολύ λευκό, λες και έχει μόνο μπεσαμέλ. Και θα δοκιμάσεις και θα μου πεις άμα θέλει άλλο το πίπερο. Έτσι να δοκιμάσω κι εγώ. Θέλει πιπέρι σίγουρα. Και δεν ρίξαμε το τελευταίο συστατικό μας, έτσι. Το πιο βασικό συστατικό που είναι πιο κρεμόδι δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Να είναι πιο τυρένιο και πιο κρέμα από αυτό το πράγμα. Και. Παιδιά είναι ωραίο. Σπάσε και τη φέτα μέσα. Θα βάλεις γάντι και θα τη σπάσω εγώ. Παιδιά είναι ωραίο. Τώρα θα δεις που μπήκε και η φέτα πόσο ωραίο είναι. Λοιπόν, σπάμε και τη φέτα, ανακάτεψε φέτα και θα δεις τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα. Θα το κάνω χωρίς τη μουστάρδα. Εγώ σου λέω να βάλετε και τη μουστάρδα μέσα. Εμένα δεν μου αρέσει η αίσθηση ότι βάζω μουστάρδα στα μακαρόνια. Στη γεύση όντως δεν φαίνεται ότι δεν φαίνεται μουστάρδα. Καθόλου. Απλά έχεις δίκιο. Κιτρίνησε λίγο το φαγητό μας, κάτσε λίγο να δοκιμάσω και ωραίο ακόμα. Ωραίο είναι. Είναι καταπληκτικό, δεν είναι ωραίο. Μπορεί να πάρεις
Και τη φέτα τώρα θα καταλάβεις. Δηλαδή, απλά οι Άγγλοι δεν ξέρουν ότι υπάρχει φέτα. Άμα κάνουμε μακαρόνι με τσίς με φέτα, θα καταλάβουν ποια είναι η διαφορά. Λοιπόν, Φέι, τώρα, αυτή η σύσταση που έχει τώρα το φαγητό μας, να ξέρετε ότι θα συνεχίσει να την έχει ακόμα και μετά από 2 ώρες. Αλλά πρέπει να την έχετε εκτός ψυγείου, έτσι. Δηλαδή, το φτιάχνουμε το φαγητό μας, μπορούμε να το φάμε και πιο μετά. Άμα το βάλετε στο ψυγείο, θα σφίξει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το βάλουμε με λίγο νεράκι στην κατσαρόλα, να το ζεστάνουμε λίγο νεράκι για να ξανάρθει η σύσταση. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Στο ριζόγαλο, ναι, στον τραχανά που χρησιμοποιούμε και εκεί στη βράση γάλα. Ναι, ναι, ναι. Είναι, εκεί γιατί πιάνει και χρειάζεται περισσότερη ώρα ενώ εδώ τα 8 λεπτά τα τήρησες. Τι εννοείς. Γιατί εκεί πέρα που βράζουμε ένα ριζόγαλο θέλει 18 με 25 λεπτά. Το ρύζι. Το ρύζι. Δεν είναι σαν και αυτό 8 λεπτά, οπότε είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει. Το γάλα στη συσκευασία και όχι το φρέσκο είναι καλύτερο για θέσεις Παρασκευές. Α, όχι, εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα εδώ, δεν θέλουμε, γιατί... Γενικά, εκείνες τις Παρασκευές να τις κάνουμε, προτείνεις αντί για το φρέσκο γάλα να βάζουμε γάλα... Γάλα ευαπορέ. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή εδώ πέρα έχουμε τα τυριά και καλώς ή κακώς ένα γάλα ευαπορέ, εγώ τη γεύση την καταλαβαίνω. Έτσι, το ριζόγαλο, το μόνο πράγμα που καταλαβαίνεις είναι ζάχαρη και γάλα. Άμα το γάλα δεν είναι φρέσκο και είναι βαπορέ, το καταλαβαίνεις στο τέλος τη γεύση. Μάλιστα. Εδώ πέρα δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα. Είναι εκπληκτικό. Και κοίτα τώρα ποιο είναι το πιο εκπληκτικό. Νομίζω το... ότι τρως, πώς είναι εκείνες οι ωραίες οι σάλτσες που έχουν ωραία κρέμα γάλακτος και δεν είναι βαριά όμως. Αυτό. Και είναι, κάνει μια γλύκα στη γεύση με αυτό. Μακαρόνι. Δεν έχουμε, βάλει, δεν έχουμε βάλει καθόλου κρέμα γάλακτος, έχουμε βάλει μόνο νερό. Και ένα γάλα βαπορέ από θερμίδες έχει μόνο όσες έχει το τυρί μας ουσιαστικά, γιατί κανονικά για να κάνουμε τέλειο ένα τέτοιο φαγητό έπρεπε να βάλουμε και τέτοιο, και κρέμα γάλακτος. Mm. Και αυτό που μου λείπει εμένα από ένα τέτοιο φαγητό είναι κάτι τραγανό. Που το τρως, αλλά θες κάτι τραγανό. Και πέραμε και βάλαμε μόνο το ψωμάκι από πάνω. Μην σου σκέψεις και αυτό. Ναι. Άρα δηλαδή εσύ διαφοροποιείς αυτή τη συνταγή βάζοντας τη μουστάρδα, ουσιαστικά τη φέτα και λίγο ψωμάκι. Και ό,τι σερβίρουμε βέβαια. Τώρα πώς σερβίρετε. Όχι, δεν θέλουμε να τα ανακατέψουμε γιατί θα πανιάσει το ψωμί. Δεν θέλουμε να πανιάσει. Θέλουμε όταν τρώμε να υπάρχουν κάποια κομμάτια μέσα που να είναι πιο τραγανά από τα υπόλοιπα. Και παίρνουμε μία ωραία. Ένα ωραίο. Άμα το βρω. Παιδιά, είναι τέλειο. Δεν είναι τέλειο, πες τώρα, πες. Αλλά δεν βρίσκω τέτοιο. Να πάρω αυτό να βάλω. Ναι, δεν πειράζει. Θα βάλω αυτό βράδυ. Είναι τέλειο. Παιδιά, είναι τέλειο. Είναι ό,τι πιο τέλειο μπορείτε να φάτε. Πού τα σκέφτεται. Ορίστε. Λοιπόν, προκαλώ να δοκιμάσει οποιοδήποτε και άμα έχει φάει κάτι πιο ωραίο σε ζυμαρικό με φέτα, του δίνω τη θέση μου. Ελάτε, Χριστίνα, λίγο. Όποιος έχει φάει κάτι πιο νόστιμο σε ζυμαρικό, καταλαβαίνεις σε γάλα βαπορέ. Όχι. Θέλω να δοκιμάσει η Χριστίνα γιατί τη συγκεκριμένη συνταγή, την κλασική, την έχει κάνει πάρα πολλές φορές για το γιο της. Εγώ. Εσύ που την έχεις κάνει, Βεσάσα, που μόνο για η μαμά σου μαγειρεύει στο σπίτι. Πού το. Περίμενα να σας φέρω. Ορίστε καθαρό. Θα το φάει όλο η Σάσα, γιατί πρέπει να... Ορίστε καθαρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πήρουν άκρη. Για δοκίμαστε, Χριστίνα. Εγώ θα φάω από εδώ. Έχει απλώς λίγο περισσότερο πιπέρι, νομίζω, κυρία, από ό,τι θα έπρεπε. Δεν έχει. Αυτά κάθε πρωί. Αν έχετε φάει τέτοιο μακαρόνι and cheese, να μου πείτε. Είναι πολύ ωραίο.